Θα το πω χωρίς ιδιαίτερες αγωγές. Έχουμε οικογένεια. Πρώην ελεύθερο επαγγελματία. Ο άνθρωπος βρέθηκε με χρέος, το οποίο την περίοδο των μνημονίων διωγγώθηκε. Χάθηκε το σπίτι σε πληστηριασμό. Και είναι πραγματικά ντροπή, γιατί μέλος της οικογένειας που κατοικεί στο συγκεκριμένο σπίτι είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, η οποία μάλιστα είναι αθλήτρια με διακρίσεις με την εθνική ομάδα. Αυτούς τους ανθρώπους ξεσπιτώνουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Γκίνης. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελευσίνας Μάνδρας. Κύριε Γκίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μας τι συμβαίνει. Συμβαίνει ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Εμάς ήρθε η πληροφόρηση αυτή από την οικογένεια λίγες μέρες πριν για το τι συμβαίνει, για την αναλγησία, όπως είπατε, και την τεράστια υποκρισία φυσικά. Δεν έχει στεγνώσει το μελάνι ακόμα από την περιβόητη εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και συμβαίνει αυτό το γεγονός και όλοι σήμερα το πρωί που ήμασταν μαζεμένοι για να υπερασπιστούμε αυτή τη λαϊκή κατοικία, αναρωτιόμασταν άραγε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, που μας έλεγαν ότι εργάζονται για να κατακτήσουν ίσα δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, άραγε το δικαίωμά τους να έχουν ένα σπίτι, το οποίο είναι η πρώτη και η μόνη κατοικία τους. Πού ακριβώς το κατατάσσει στη λίστα του ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του? Εμείς καταγγέλουμε αυτό το απαράδεκτο γεγονός και μαζί με εμάς πρέπει να τονίσω ότι όλα τα σωματεία της περιοχής ήρθαν σήμερα και έδωσαν το παρόν, δεκάδες μέλη διοικητικών σωματείων μαζί με κόσμο, κατοίκους από τη γειτονιά, όπου με επιτυχία σήμερα υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα αυτής της οικογένειας να έχει ένα σπίτι και να το κρατήσει. Είναι γνωστό ότι η πολυκοσμία δεν αρέσει στα κοράκια και ως εκ τούτου δεν εμφανίστηκαν τα κοράκια σήμερα, γιατί ακριβώς υπήρξε αυτή η παλαϊκή κινητοποίηση στην Ελευσίνα. Τι μέλη γενέστε? Έτσι ακριβώς. Εμείς, κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα, να μην υπάρχει σπίτι, να μην υπάρχει αθλητικός ή πολιτιστικός σύλλογος στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή που να μην γνωρίζει για το συγκεκριμένο έσχος που επιβάλλει η κυβέρνηση με τους νόμους που έχει φέρει και η ίδια και οι προηγούμενες. Θα προγραμματίσουμε και νέες κινητοποιήσεις και μάλιστα πληροφορήθηκα πριν λίγη ώρα ότι ο αγώνας μας πλέον έχει ξεπεράσει και τα σύνορα της πόλης μας, παίρνει άλλες διαστάσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας ζητάμε από την κυβέρνηση άμεσα να λάβει τώρα όποια μέτρα είναι απαραίτητα για να σταματήσει αυτό το έσχος της έξωσης. Η συγκεκριμένη κοπέλα, η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει χορτάσει, κύριε Μπογιόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τις διακρίσεις και τα μετάλλια που έχει κατακτήσει, γιατί είναι πρωταθλήτρια. Έχει και πολλά χτυπήματα στην πλάτη, φαντάζομαι. Έτσι. Ακριβώς. Έχει χορτάσει μεγάλα κούφια λόγια, όμως λόγους συγκίνησης, λόγους που μιλάνε για τη δύναμή της, βραβεία και φωτογραφίσεις, τα οποία τα βλέπει όλα να καταραίουν με το χειρότερο τρόπο μπροστά της, αλλά δεν είναι μόνη της. Όλη η Ελευσίνα είναι στο πόδι. Ήταν στο πόδι σήμερα το πρωί, όλη η γειτονιά, τα σωματεία και οι φορείς. Έτσι θα συνεχίσουμε και θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι, και να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό, η αρπαγή ενός σπιτιού που έχει μέλος αμαία, το οποίο έχει συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες καλύπτει το συγκεκριμένο διαμέρισμα, είναι μία μορφή βίας, την οποία εμείς όχι απλά δεν θα κάσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντί της όποιον και αν στείλει, ό,τι και αν επιλέξει. Έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, άμεσα να λάβει τα μέτρα για να ακυρωθεί συγκεκριμένη έξωση. Μιλάμε για τετραμελή οικογένεια, έτσι, κύριε Γκίνη? Σωστά, σωστά, είναι τετραμελής οικογένεια. Μιλάμε, για να έχει και ο κόσμος μία εικόνα, για όσους δεν γνωρίζουν και τη μικρή μας πόλη, όπως σίγουρα δεν τη γνωρίζουν ούτε η κυβέρνηση ούτε οι βουλευτές της. Η Ελευσίνα είναι μια πολύ μικρή πόλη και το σπίτι αυτό είναι ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, σε ένα μικρό στενό. Το βιός των ανθρώπων που πέρασαν μια ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα σε ένα μαγαζί, ίσα ίσα για να μπορέσουν να έχουν ένα σπίτι. Μάλιστα. Και τώρα τους το αρπάζουν, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστούμε και εμείς.